10 χρόνια στο σύστημα υγείας. Εσείς τι απαντάτε, μιας και επί τέσσερα... Σε πέντε εβδομάδες, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έγιναν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα έγιναν δεκαετίες, όχι σε μια δεκαετία, δεκαετίες. Από ιδρύσεως μάλλον ακόμα του ΕΣΥ. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί εσείς 4,5 χρόνια ήσασταν Υπουργός Υγείας. Οπότε, εσείς πώς βλέπετε αυτήν την δήλωση του Πρωθυπουργού? Κοιτάξτε, εγώ το είπα και από χθες σε μια τοποθέτησή μου. Θεωρώ ότι ήταν μια δήλωση ιδιαίτερα μετροεπής, η οποία προσβάλλει την νοημοσύνη των ανθρώπων. Διότι πρέπει να θυμίσουμε μερικά πράγματα στον κύριο Μητσοτάκη, και ο οποίος βεβαίως έχει την τύχη αυτή τη στιγμή να ηγείται μιας χώρας η οποία έχει όντως μια ηπιότερη εξέλιξη της πανδημίας, καταγράφει δηλαδή ένα ελεγχόμενο αυτή τη στιγμή αριθμό και κρουσμάτων και συμπολιτών μας που είναι διασωληνωμένοι και θανάτων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες έχει πάρει τη μορφή μιας υγειονομικής τραγωδίας αυτή η υπόθεση. Αλλά αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να μιλά με τόση αλαζονία και σε τόσο απόσταση από την πραγματικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι οφείλουμε να θυμίσουμε μερικά σημαντικά πράγματα στον κ. Μητσοτάκη. Ναι. Ότι την περίοδο που προηγήθηκε έγινε μια τεράστια προσπάθεια επιβίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτή ήταν η μάχη της προηγούμενης περίοδου. Ήταν μια μάχη πραγματικά να στηρίξουμε ένα παραπέον δημόσιο σύστημα, νοσοκομεία τα οποία είχαν υποστεί μια σωρευτική περικοπή στους προϋπολογισμούς τους 40% την πρώτη τετραετία, πενταετία της κρίσης, που είχαν παγώσει μόνιμες προσλήψεις και γενικότερα δεν γινόταν προσλήψεις ουσιαστικά ούτε καν συμβασιούχων την εκείνη την περίοδο, που είχαν κατρακυλήσει οι δημόσιες δαπάνες στο χαμηλότερο ποσοστό, στο 4,6% του ΑΕΠ, όταν ήταν στην έναρξη της κρίσης το 2009 6,8%, πολύ κοντά τότε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, ο οποίος είναι περίπου στο 7. Υπήρχε λοιπόν μία γραμμή την πρώτη πενταετία της κρίσης, 9-14 ή 10-14 εν πάση περιπτώσει, η οποία οδήγησε σε μια τρομερή απορρίθμιση και αποδιοργάνωση στο σύστημα υγείας. Όταν ήταν υπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, έγινε η περιβόητη μεταρρύθμιση του νόμου, και ο νόμος τότε 4238 με υπουργό τότε τον Άδωνη Γεωργιάδη, που εξωθήθηκαν σε έξοδο από τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας 2.500 ειδικευμένοι γιατροί. Και δημιουργήθηκε ένα σεληνιακό τοπίο στις δομές πρωτοβάθμιας. Μπήκαν όλο το προσωπικό τους σε διαθεσιμότητα. Ουσιαστικά έπαυσε να λειτουργεί, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, αυτό το δίκτυο το οποίο είχε δομήσει το ΙΚΑ και είχε τα προβλήματά του και τις στρεβλώσεις του, αλλά υπήρξε τεράστιο κενό στη φροντίδα των ανθρώπων. Και αυτό δημιούργησε επίσης μία τρομερή συσσόρευση προς τα δημόσια νοσοκομεία, ανθρώπων που δεν είχαν άλλη επιλογή, και βεβαίως οδήγησε και στην οικονομική επιβάρυνση των πολιτών από την τσέπη τους, οι οποίοι αναζητούσαν υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι εμείς παραλάβαμε μια σοβαρή εκκρεμότητα που αφορούσε την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανθρώπων, των πολιτών που είχαν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, που βρέθηκαν ακάλυπτοι υγειονομικά επειδή ακριβώς δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν τις εισφορές τους, επειδή χρεοκόπησαν οι επιχειρήσεις τους, επειδή ήταν μακροχρόνια άνεργοι και δεν συμπλήρωναν τα απαιτούμενα ένσημα. Αυτό είχε δημιουργήσει μια τεράστια ζώνη υγειονομικής φτώχειας στη χώρα και είχε δημιουργήσει συνθήκες βαρβαρότητας, και υπήρχαν καταγγελίες στην Ευρώπη, υπήρχαν βιβλιογραφικές αναφορές, υπήρχε πίεση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, και αναγκάστηκε λοιπόν τότε η κυβέρνηση να προσπαθήσει να κάνει μια κίνηση να αντιμετωπίσει αυτή την σοβαρή εκκρεμότητα,
Δεν πέτυχε τίποτα με αυτό και αναγκαστήκαμε εμείς, έβγαλε μια απλώς δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες πρακτικά έμειναν ανεφάρμοστες και έβαζε φίλτρα για να νοσηλευτεί κάποιος στο νοσοκομείο. Πρέπει να υπάρξει προέγκριση από τριμελείς επιτροπές. Όταν χρειαζόταν να προσπαρασχεθούν υπηρεσίες, υπήρχε βεβαιωμένη, βεβαιωνόταν το χρέος και μεταφερόταν μετά ως οφειλή στην εφορία. Σε αυτό λοιπόν το τοπίο ήρθαμε εμείς, νομοθετήσαμε τότε το 2016, χρειαζόταν νομοθετική κατοχήρωση αυτής της παρέμβασης, δεν μπορούσε να γίνει αυτό με κοινές υπουργικές αποφάσεις και είναι απολύτως ψευδές αυτό που ακούω καμιά φορά και λένε διάφοροι συνάδελφοι της συμπολίτευσης ότι αυτό το θέμα το είχαμε αντιμετωπίσει εμείς κλπ. Της πρόσβασης των ασφάλειας των ανθρώπων. Αυτό λύθηκε οριστικά και αμετάκλητα το 2016. Και επίσης διαγράψαμε, κυρία Γιάμα, και επιτρέψτε μου να τελειώσω με αυτό, διαγράψαμε βεβαιωμένα χρέη με νόμο 28 εκατομμυρίων ευρώ ανασφάλιση των συμπολιτών μας που είχαν μεταφερθεί ως χρέος στην εφορία. Αυτή ήταν τεράστια παρέμβαση αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής, η οποία έγινε σε περίοδο κρίσης, σε περίοδο λιτότητας, σε περίοδο μνημονίου. Και βεβαίως μπορώ να σας δώσω περαιτέρω εξηγήσεις για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία ρωτήσατε προηγουμένως. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν σήμερα οι ανασφάλιστοι έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και δεύτερον και βασικότερον, σας ακούω, πράγματι αυτά που λέτε είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις. Αλλά ακούγοντας τους εκπροσώπους της ΟΕΝΓΕ, που φιλοξενούμε εδώ κατά καιρούς στην εκπομπή, ακούμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάποιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας, αλλά οι υπάγειες και διαρκείς ανάγκες αριθμούν πάνω από 25-30.000, πόσο μας λένε, Σπύρο μου. Κυρία Γιάμαλη, ακούστε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εγώ δεν ισχυρίζομαι. Καταρχήν, θεωρώ ότι είναι αδιαφυσβήτητο ότι υπήρξε μια προσπάθεια σε συνθήκες περιορισμών και στις προσλήψεις. Δεν είχαμε μόνο δημοσιονομικούς περιορισμούς. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς παραλάβαμε ένα κανόνα 1:5. Δηλαδή, με μια μνημονιακή ρύθμιση που έλεγε ότι για κάθε 5 αποχωρήσεις που γίνονται στο δημόσιο, στο ευρύτερο κράτος, μπορεί να προσλαμβάνεται ένας άνθρωπος. Στην πραγματικότητα αυτό που παραλάβαμε το 2015 ήταν 0:5. Δεν είχε προσληφθεί τα 2-3 τελευταία χρόνια κανένας μόνιμος εργαζόμενος στον χώρο της υγείας. Δηλαδή αποχωρούσε συνεχώς προσωπικό λόγος δεξιοδότησης και δεν αντικαθίστατο. Αυτό λοιπόν τον κανόνα καταφέραμε με πολύ μεγάλο κόπο να τον φτάσουμε το 18 στο 1:1. Ναι. Έτσι κλείσαμε την τέταρτη αξιολόγηση και το μνημονιακό πρόγραμμα και ενεργοποιήσαμε από το 19 αυτό τον κανόνα. Και καταφέραμε σε περίοδο λοιπόν πολύ μεγάλης δυσκολίας και περιορισμών σχεδόν να είναι ισοφαρισμένες οι αποχωρήσεις προσωπικού, μόνιμου προσωπικού με μόνιμες προσλήψεις. Άρα επί των ημερών σας, πόσος κόσμος προσελήφθη στα νοσοκομεία. Ο κύριος Κέλλας προηγουμένως, ναι, που λέει για τα στοιχεία της Ελστάτ, κάνει αυτή τη λαθροχειρία. Δηλαδή, συγκρίνει μόνιμες προσλήψεις. Εμείς είπαμε ότι από το 16 και μετά, ναι, η εισρωή προσωπικού στο σύστημα υγείας, αξιοποιώντας όλες τις μορφές και όλους τους τύπους συμβάσεων εργασίας που μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε, ήταν σαφέστατα θετική. Μέχρι το 2015 και το 2015 και επί των ημερών μας δηλαδή, αποχωρούσαν περισσότεροι από όσους προσλαμβάνονταν. Ωραία, συνολικά, από το 2016 αυτό αλλάζει, επειδή κάναμε ένα συνδυασμό και μόνιμων προσλήψεων και προσλήψεων επικουρικού προσωπικού και συμβασιούχων του ΑΕΔ και με άλλες διάφορες μορφές εργασιακών σχέσεων. Έφτασε 11.000 καθαρές εισρωές στο χώρο της υγείας νοσηλευτές. Ναι, αυτή δεν είναι μόνιμο προσωπικό όλοι. Δεν είναι μόνιμο προσωπικό. Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Αυτό είναι. Ναι. Και 19,5 υπάρχει μαζί με τις εγκαταστάσεις. Βεβαίως. Μάλιστα. Για να διευκρινίσουμε για το 19,5 το ακούσαμε στη Βουλή. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως έχει υποθεί και υπάρχει ανάλυση αυτού του αριθμού. Δεν είναι αυθαίρετο αυτό το νούμερο. Μάλιστα. Ναι. Αυτό θέλω να ξέρω. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η ΟΕΝΓΕ έχει δίκιο στο εξής, ότι οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Διότι σας θυμίζω ότι το σύστημα υγείας ήταν υποστελεχωμένο και πριν από την κρίση. Και πριν από το μνημόνιο. Και πριν από τη χρεοκοπία της χώρας. Κατανοητό είναι αυτό. Και την προηγούμενη δεκαετία συζητούσαμε για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση. Τότε που δεν υπήρχαν προβλήματα, δεν υπήρχαν δημοσιονομικοί περιορισμοί, δεν υπήρχε καμία δυσκολία
πραγματική στην οικονομία της χώρας. Αυτά τα προβλήματα επιδεινώθηκαν τα χρόνια της κρίσης. Το σύστημα υγείας βρέθηκε στα όρια της κατάρρευσης και υπήρξε μια καταλυτική παρέμβαση, κατά την άποψή μου, την προηγούμενη τετραετία, που του επέτρεψε να επιβιώσει και σήμερα να το βρει η πανδημία όρθιο, αξιόπιστο, με σαφώς βελτιωμένη λειτουργία, στελέχωση, εξοπλισμό και τέλος πάντων σε μια αναπτυξιακή προοπτική και κυρίως να είναι προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Αυτό είναι έργο της προηγούμενης κυβέρνησης και πρέπει να έχει τη γενναιότητα η σημερινή κυβέρνηση να αναγνωρίσει ότι πραγματικά παρέλαβε ένα σύστημα υγείας το οποίο με την αναγκαία ενίσχυση την έκτακτη αυτή την περίοδο πραγματικά θα μπορούσε και να ανταποκριθεί και να έχει μια ανθεκτικότητα στην πίεση της πανδημίας. Κύριε Ξανθέ, να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Διάλειμμα. We'll be right back.